Τρία φαγητά να πετάξεις αυτήν εδώ ακριβώς στη στιγμή στα σκουπίδια, εάν θες να χάσεις λίπος, αλλά να το χάσεις όμορφα, αβίαστα και γρήγορα. Σάρω εδώ ειδικό στυλ υποδιάλυση και το χάσιμο λίπους μέσω διαλυματικής, δηλαδή αποφεύγοντας τον πρωινό. Κάνα τα ψέματα, ο κλειός στενεύει, αλλά δεν ξέρω για τη μέση σου. Είμαστε στην τελική ευθεία, που να είναι βγαίνουμε στις παραλίες, όπου να είναι θα έρθει ο 15 Αύγουστος και θα πάμε στις διακοπούλες μας, και όπου να είναι θα έρθει ο Σεπτέμβρης, όπου κάθε κατεργάζει στο πάγκο του, αλλά εσύ μπορεί να μην χωράς τον πάγκο να κάτσεις, έτσι. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε με τα τρία φαγητά. Φαγητό νούμερο 1, δημητριακά. Εντάξει. Μα είναι υγιεινά, είναι το ένα, είναι το άλλο. Καρχά τα περισσότερα δεν κάνει υγιεινά. Δημητριακά fitness και καλά. Παχυντικά είναι. Άστα. Μην είναι στη ζάχαρη, σκουπίδια. Γρανόλα. Γρανόλα, άστο κι αυτό. Πονεμένη ιστορία, άστο να πάει στο διάολο και αυτό σκουπίδια. Μην βάζετε γρανόλα σπίτι σας, παιδιά. Είναι δούριος ύπος. Μετά έχουμε όλα αυτά τα δημητριακά, τα παιδικά που τρώγαμε μικρή. Πάλι δημητριακά στο παιδί σου που είναι υγιεινά. Δεν είναι υγιεινά. Μια χαρά παχυντικά είναι, μια χαρά τίγκα στη ζάχαρη. Γενικά, δημητριακά. Παίρνεις από το σούπερ μάρκετ. Συσκευασμένα. Σκουπίδια, εντάξει, δεν τα τρώμε. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι φυσικοβούτυρο. Σίγουρα τα περισσότερα φυσικοβούτυρα στα σούπερ μάρκετ είναι για πέταμα έτσι κι αλλιώς. Μπορεί ούτε το μισό, ούτε το 50% να μην είναι φυστίκι κανονικό. Να είναι, δεν ξέρω, ένας θεός ξέρει τι. Τώρα μου πεις, εγώ στο χωριό μου το φτιάχνει ο παππούς και βάζει φυστίκι κανονικό και δεν βάζει έξτρα λάδια και βάζει ελαιόλαδο παρθένο. Πολύ χαίρομαι. Μπορεί να είναι πιο υγιεινό, να μην έχει συντηρητικά, να μην έχει τίποτα. Αλήθεια είναι ότι παχαίνει. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Δύο κουταλιές φυσικοβούτυρο ισοδυναμούνται με δύο ορτίγες, ας πούμε. Δηλαδή είναι ένα γεύμα ολόκληρο. Δύο κουταλιές φυσικοβούτυρο. Τώρα δεν μιλάω στον καθένα. Δεν μιλάω σε σένα ή στον άλλον ή στον παράλληλο. Μιλάω σε κάποιον που πολύ δυσκολεύεται να τα χάσει αυτά τα κιλά. Που προσπαθεί να τρώει υγιεινά και δεν βλέπει το αποτέλεσμα που θέλει. Είναι καλοφαγάς, είναι φαγάνας. Εάν είσαι καλοφαγάς, δεν γίνεται να έχεις φυσικό βούτυρο στο σπίτι. Δεν γίνεται. Ο άλλος λέει: εγώ τρώω φυσικό βούτυρο και είμαι μια χαρά. Okay. Εσύ όμως δεν έχεις αυτό το πρόβλημα που συζητάμε εδώ πέρα. Αυτό που δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Εγώ μιλάω σε αυτά τα άτομα. Εάν είσαι τέτοιο άτομο, δεν μπορείς να έχεις φυσικό βούτυρο στο σπίτι. Όπως όταν είσαι ναρκωμανής, δεν μπορείς να έχεις τα ναρκωτικά σου στο συρτάρι. Πρέπει να τα πετάξεις, τι λέει κάνει. Άμα είσαι τοξικομανής, άμα είσαι ναρκωμανής, μπορείς να έχεις το αγαπημένο σου ναρκωτικό στο σιρτάρι. Μα εγώ έχω ναρκωτικά στο σιρτάρι και οι φίλοι μου όλοι κάνουν ναρκωτικά, αλλά εγώ δεν κάνω. Ωραία, εσύ δεν είσαι ρε φίλε, δεν είσαι εθισμένος. Δεν είσαι ναρκωμανής στην ψυχή, στο μυαλό, στο πνεύμα. Εδώ μιλάμε για άτομα συγκεκριμένα. Οπότε δεν θέλω να ακούω μαλακίες. Α, εγώ τρώω φυσικοβούτυρο και αδυνατίζω. Οκ. Και ο άλλος κάνει ναρκωτικά και ακόμα δεν τον έχω απολύσει από τη δουλειά. Τι σημαίνει αυτό. Επόμενο, έχουμε φυσικό χυμό. Και στο φυσικό χυμό βλέπω πολύ γκρίνια, μα είναι φυσικός και είναι χυμός. Δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε το πορτοκάλι, το οποίο είναι του Θεού, έτσι, φυσικό πορτοκάλι, έτσι όπως βγαίνει από τη φύση. Και τι πάμε και κάνουμε, το στίβουμε, το επεξεργαζόμαστε, φερούμε όλα τα θετικά που έχει το πορτοκάλι, που είναι οι φυτικές ίνες, είναι ο πολτός, που έχει όλες τις βιταμίνες. Τι κρατάμε μόνο, τη ζάχαρη. Όταν ένα πορτοκάλι μας βγάζει τόσο χυμό, τι σημαίνει, ότι είναι συμπυκνωμένη ζάχαρη. Την οποία την απορροφάει ο οργανισμός 10 φορές πιο γρήγορα από το κανονικό πορτοκάλι. Κανονικά θα τρώγεις 5 πορτοκάλια και θα σκαγες, δεν μπορείς να φας άλλο. Ενώ πίνεις ένα φυσικό χυμό και μετά από μισή ώρα θες κι άλλο. Γιατί θες κι άλλο, γιατί έχει ζάχαρη μέσα και έχει εθιστεί στη ζάχαρη. Και γκρινιάζεις τώρα. Γιατί σε μαλώνει ο σαρό για τον εθισμένο σου. Για την κακή σου τη συνήθεια. Γιατί να το παραδεχτείς και να προσπαθούμε να πάμε μπροστά και να κάνουμε κάτι καλό, κάθεσαι και γκρινιάζεις και προσπαθείς να δώσεις λογική στο παράλογο. Σταμάτα να τρως φαγητά που έχουν χίλιες θερμίδες ανά κουταλιά και σταμάτα να τον παίζεις γενικά. Τώρα, εάν θες να χάσεις 10 κιλά σε 3 μήνες χωρίς πίνακες στερήσεις, αυτό που θέλω να πατήσεις στο προφίλ μου, πατήσεις το link που έχω στο προφίλ μου και αν δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο, στο οποίο θα σου δείξω ακριβώς αυτό.